Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή και το πλήρωσε με τη ζωή της. Τα στοιχεία της αυτοψίας στο φαράγγι της Σαμαριάς που παρουσιάστηκαν αποκλειστικά στην εκπομπή Ώρα Αιχμής αποτυπώνουν τις τραγικές λεπτομέρειες μιας πεζοπορίας που κατέληξε σε εφιάλτη. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά στις κούρτες είναι διαμορφώνονται κατακόρυφα πρανή, τα οποία καταθέσεις ουσιαστικά υπάρχουν και αρνητικές κλίσεις. Υπάρχει αυτό το πέρασμα ουσιαστικά φτάνει περίπου τα 70 μέτρα και το πλάτος του στο στενότερο σημείο του είναι περίπου 3 μέτρα. Η αυτοψία χωρίστηκε σε δύο μέρη με πεζοπορία από την νότια είσοδο του Εθνικού Δρυμού και κατάληξη στο ξύλινο γεφυράκι των 10 μέτρων που βρισκόταν η άτυχη γυναίκα. Επίσης, η εναέρια αυτοψία από ελικόπτερο κατέγραψε τα λεγόμενα επικίνδυνα σημεία του φαραγγιού. Οι περιγραφές του προϊσταμένου της Περιφερειακής Μονάδας στην Κρήτη, της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, πραγματικά σοκάρουν. Αυτό σημείο, όπως δείχνεται, του φαραγγιού, λόγω του εποχικού ρέματος που λειτουργεί, ουσιαστικά βλέπουμε ότι για τη διευκόλυνση της περιπατητικής διαδρομής υπάρχει ένα στο ανατολικό τμήμα, όμορα του Πρανούς, υπάρχει ένα μικρό ξύλινο γεφυράκι σχεδόν 10 μέτρα. Ναι, ναι, το βλέπουμε. Αυτό που είδαμε εμείς, αυτό που διακρίναμε με κάθε επιφύλαξη, είναι ότι σε μια υψομετρική διαφορά περίπου 30 μέτρων, ανάντι της θέσης του δυστυχήματος, είδαμε ένα σημείο αποκόλλησης βράχων στο δυτικό Πρανές και είδαμε διάσπαρτα σε διάφορες θέσεις, ουσιαστικά ασύγχρονα, να τα πούμε γωνιώδη θάσματα. Λόγω του μεγάλου ύψους των βράχων και της μορφολογίας του εδάφους, είναι εξαιρετικά δύσκολο, όχι όμως ανέφικτο, να γίνουν αποτελεσματικές τεχνικές παρεμβάσεις όπως αντιστηρίξεις ή τοποθέτηση πλεγμάτων. Ένας βράχος που αποκολλήθηκε συγκρούστηκε στη συνέχεια κατάντι στο Πρανές και ένα από τα θράσματα από αυτά που, βλέπετε κάτω ουσιαστικά αποξεντωνίστηκαν, προσέκουσε σφοδρά στο ξύλινο γεφυράκι και προκάλεσε ουσιαστικά την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Σε επίπεδο Κρήτης υπάρχουν πολλά σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα αλλά και ευάλωτα σε κατολιστήσεις, με την περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τις λεγόμενες επικίνδυνες περιοχές. Ότι η αστοχία που εκδηλώθηκε στη θέση του δυστυχήματος δεν ήταν ουσιαστικά εκτεταμένου μεγέθους. Όμως ήταν αρκετό δυστυχώς να προκαλέσει την απώλεια ανθρώπινης ζωής.